Μία εκδήλωση αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή διοργάνωσε η Αντιπεριφέρεια Πολιτισμού το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με προσκεκλημένους τους διακεκριμένους καθηγητές Πανεπιστημίου Χρήστο Γεναρά και Στέλιο Περάκη. Δεν πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός με την έννοια του αφηρημένου και μακρινού. Πρόκειται για μια εμπειρία συλλογική που τείνουμε να τα ξεχάσουμε. Συνήθως οι άνθρωποι αποφεύγουν με τα θλίβερα, αλλά το χρέος είναι, μάλλον το γόνιμο είναι, ακόμα και από τα θλίβερα, να συνάγουμε μια εμπειρία η οποία να φωτίσει και να χειροθετήσει στο μέλλον. Είναι μια ξεχωριστή μέρα για μας σημερινή. Έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Πιστεύουμε ότι θα συνεισφέρει η γνώμη του καθενός και η διαφορετική άποψη στο να έχουμε μια πλήρη επίγνωση για ιστορικά γεγονότα που μας επηρεάζουν μέχρι σήμερα. Και από τούτο το βήμα σήμερα θέλω να ευχαριστήσω πέρα από τους καλεσμένους μας την ΕΤΑΛ για τη σημαντική βοήθεια και ιδιαίτερα τον κύριο Περιμένη, γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν υπάρχουν ανοιχτά μυαλά, δεν μπορείς να κάνεις τα πράγματα που θες. Τρεις λέξεις αυτού του τίτλου, χθες, σήμερα και αύριο, οριοθετούν αυτό που πρέπει να ζήσουμε. Πρέπει να ξέρουμε το χθες για να ζούμε το σήμερα και να πάμε στο αύριο. Πολύ σημαντική η εκδήλωση αυτή που διοργανώνεται από την περιφέρεια, γιατί εσείς εδώ στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, είχατε το δυσμενές προνόμιο, ας το πούμε έτσι, πρώτο μέρος από την Ελλάδα μαζί με ορισμένα άλλα νησιά, το 1914 να υποδεχτείτε τους πρώτους πρόσφυγες, οι οποίοι ήρθαν στις πρώτες διώξεις που έγιναν εκείνη την εποχή από τους νεότουρκους. Και επομένως θεωρώ συμβολικό το γεγονός ότι γίνεται αυτή η εκδήλωση σαν μια έτσι διάθεση άσκησης μνήμης πάνω στα γεγονότα και την πορεία που μας έρχεται. Μέσα από την πορεία των 100 χρόνων και τη διαμόρφωση συνθήκων με την γειτονική μας Τουρκία, κατά πόσο το Αιγαίο τελικά μας ενώνει ή μας χωρίζει, τα ζητήματα, οι τριβές που υπάρχουν από εκείνη την εποχή, γιατί το 22 συνδέεται φυσικά με την ίδια την δημιουργία στη συνέχεια της νέας Ελλάδας, με την έννοια ότι το καθεστώς στο Αιγαίο είναι η συνθήκη της Λοζάνης, η οποία αμέσως ακολουθεί το 1923 και ορίζει το τι ακριβώς συμβαίνει μέχρι σήμερα. Και ζητήματα που σχετίζονται με τις μειονότητες, την ανταλλαγή πληθυσμών ουσιαστικά, τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν και τις συνέπειες αυτής στην Ελλάδα, στο εσωτερικό. Το Αιγαίο μας ενώνει ή μας χωρίζει τελικά? Κοιτάξτε, η γεωγραφία δεν μπορεί να μην είναι συνυφασμένη και με την ιστορία και με την πολιτική. Μας ενώνει με την έννοια ότι γεωγραφικά είμαστε γείτονες, αλλά δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τις αντιπαλότητες οι οποίες υπάρχουν, οι οποίες αντιπαλότητες τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έχουν πάρει πολύ μεγάλη ένταση και η παρούσα συγκυρία δείχνει ακριβώς ότι χρειάζεται μια αντιμετώπιση η οποία να είναι κάπως διαφορετική, ούτως ώστε να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε μια διευθέτηση των προβλημάτων. Ανησυχώ πάρα πολύ, γιατί η συγκυρία η διεθνής δεν είναι καλή μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και υπάρχει μια αμφισβήτηση της διεθνούς δικαιοδαξίας, του διεθνούς δικαίου των εφαρμογών και επομένως μια χώρα όπως είμαστε εμείς, η οποία πιστεύει και ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και επιδιώκει το σεβασμό του, αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα ότι πρέπει να κινηθεί με πολύ επιδέξιο τρόπο, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, για να μπορέσει να πετύχει στόχους. Και οι στόχοι εδώ τώρα είναι η ειρήνη, πάνω απ' όλα. Βλέπουμε πόσο απειλείται στην Ήπειρό μας και γενικότερα στον κόσμο. Και μετά τα ζητήματα που σχετίζονται με την δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι λαοί να ζουν ειρηνικά και με ευδαιμονία.